Η μαζική δολοφονία αθώων ανθρώπων που εμπιστεύτηκαν το δημόσιο μέσο του σιδηροδρόμου χωρίς να γνωρίζουν ότι το αρμόδιο δήθεν επιτελικό κράτος είχε φροντίσει να λειτουργήσει ούτε ένα σύστημα ασφαλείας, ούτε τη φωτοσύμανση, ούτε τη τηλεδιοίκηση. Η τηλεδιοίκηση η οποία στη Λάρισα είχε καεί από το 2019 και για τα επόμενα 4 χρόνια δεν φρόντισαν να ξαναλειτουργήσει. Βάφτισαν το έγκλημά τους θυσία. Αν έπρεπε να γίνει θυσία, ας επέλεγαν τους εαυτούς τους για το καλό του τόπου. Αμέσως μετά απόδωσαν το έγκλημα σε ανθρώπινο λάθος, γνωστή και επαναλαμβόμενη τακτική τους. Ολοφάνερα πια μιλούμε για ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου, από την επόμενη μέρα θα βρισκόντουσαν στη φυλακή οι αρμόδιοι υπουργοί, οι υφυπουργοί, τα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train και της ΡΑΣ. Που προστατεύει τους λίγους εκλεκτούς και τους τοποθετεί στο πυρόβλητο. Δεν είναι περίεργο βέβαια που έχουμε πληθώρα άδικων και ελιτίστικων νόμων, αφού έχουμε οδηγηθεί στο παράδοξο νομοθέτης να είναι οι έχοντες την πλειοψηφία στη Βουλή, άρα η κυβέρνηση. Ακόμη και αυτό επιδιώκει.